Τι κάνεις εκεί πάλι? Τι θες? Τι θες? Έχεις αρχίσει να μην υποφέρεσαι, πρώτον. Δεύτερον, πώς θα μπορούμε να συζητήσουμε, Δημήτρη, αν δεν βλέπεις τα πράγματα τα οποία βλέπω κι εγώ? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Να δω τα υπόλοιπα Arrow, να βρίσουμε μαζί. Όχι, όχι, δεν το έχουμε στον εχθρό μου αυτό το πράγμα. Αλλά πρέπει κάποια στιγμή να δεις Witcher. Θα δω. Δεν περιμένω εσένα πλέον. Κράτα λίγο. Χορηγός αυτού του βίντεο είναι η eneba.com. Η eneba είναι μια ηλεκτρονική αγορά παιχνιδιών όπου μπορείς να βρεις τον κάθε τίτλο, παλιό ή καινούριο, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επίσης έχουν πολύ συχνά προσφορές που εξασφαλίζουν ακόμα καλύτερες τιμές. Χρησιμοποίησε τον κωδικό Gamer σε κάθε σου αγορά για να έχεις επιπλέον 3% έκπτωση και ρίξε μια ματιά στα links που βρίσκονται στην περιγραφή. Σου φέρα εδώ τον καλύτερο, πιο ευχάριστο τρόπο που μπορείς να δεις αυτά τα οποία θέλω. Βοήθεια. Και επειδή φυσικά δεν θα κάτσω να ασχοληθώ εγώ, εσύ θα το στήσεις. 4K. Ποιος είναι? Ο Μιχάλης. Ποιος είναι? Δεν λες, χτυπάει κανείς το κουδούνι. Τι και 700. Λοιπόν. Αυτός πάει 240Hz. Κοιτάξτε τα μέσα. Θα τον τερματίσουμε τώρα, περίμενε. Θοδωρή. Τι? Δεν είναι για... Βασικά είναι για ταινίες. Αλλά επίσης ξέρεις γιατί είναι? Για παιχνίδια, Δημήτρη. Για πολλά παιχνίδια είναι. Αυτό είναι το δικό μου το κομμάτι. Εσένα θέλω να δεις το Witcher, εντάξει. Μπορούμε να εστιάσουμε στα σημαντικά πράγματα. Μπορώ να δω το Witcher και στο κινητό. Να παρα... Ποιος μπορεί, τι θα δεις μπορεί το Witcher στο κινητό? Ποιος βλέπει το Witcher στο κινητό? Τόσο θα είναι ο Γκέραλτ. Πολύ καλή δουλειά. Είναι όντως της BenQ. Ισχύει λοιπόν, ένα πληκτρολόγιο εδώ πέρα. Πληκτρολόγιο. Κάτσε να ανοίξω εγώ να δω. Τι έχει εδώ μέσα? Digital Projector Quick Start Guide. Ξεκινήσαμε. Ας το έξα. Κιόλας. Εντάξει, δηλαδή, συγγνώμη. Κιόλας δεν είμαι και σκοποβολέος. Πώς το έκανα. Εντάξει. Άσε και τις μπαταρίες εδώ. Άσε και το πληκτρολόγιο εκεί. Πληκτρολόγιο. Βάλε και το σουβέρ εδώ. Έχουμε και λέμε. Πολύ καλά το πας. Να το να, αυτό είναι το projector. Α, μοιάζει με τον παλιότερο που είχαμε κάνει, το πιο budget. Ίδιες εταιρείες ήταν. Αλλά κάνει και άλλα πράγματα. Για δείξε μας, προσέχει το ματάκι. Πιο μπαμπάτσικος. Προσέχει το ματάκι για το τηλεκοντρόλ. Πίσω τι έχει? Τώρα που λοιπόν, είπες, θα το κάνω εγώ και καλά. Ναι, ναι, τι έχει? Δύο θύρες HDMI. Ναι, η μία σου επιστρέφει κιόλας. Είναι σαν τους φόρους. Έχουμε εδώ το σκαρτάκι που σου έρχεται αυτό. Audio out και το USB εδώ πέρα κάτω και η παροχή. Ωραία, και εδώ μέσα. Τράβατο. Έχει βίδα. Φέρκα τσαβίδι. Έχουμε δουλίτσα τώρα εδώ πέρα να τον κάνουμε, γιατί έχω βαρεθεί να ακούω. Δεν το έχω δει και δεν το έχω δει και δεν το έχω δει. Και όχι μόνο, δεν είναι μόνο το Witcher. Έχουμε τώρα, αρχίζουν και μαζεύονται τα Moon Knight, τα οποία θα πρέπει να συζητήσουμε. Αρχίζουν και μαζεύονται. Όχι Moon Knight, όχι Under the Moonlight. Όσο ο Μίκη με χεντάει. Θα το ξεβιδώσει τώρα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Από 4K 60Hz πάει μέχρι 1080p 240Hz. Και gaming. Και στα 240Hz. Από ό,τι είδα, έχει 4 millisecond απόκριση. Δηλαδή κάνεις και competitive gaming, άμα γουστάρνεις. Και εδώ μέσα, δεν συμπεριλαμβάνεται στο κουτί, αλλά έχει άλλο ένα HDMI port και USB τροφοδοσία για να τέτοιο. Αν θες να την κάνεις smart. Να τέτοιο. Αν θες να την κάνεις smart, παράδειγμα βάλεις, ξέρω, Apple TV ή της BenQ, το smart dongle, το οποίο είναι έξτρα. Εμείς έχουμε από τον προηγούμενο BenQ, οπότε αν μας αρέσει αυτός περισσότερο, που είναι λίγο πιο gaming για εμάς, μπορούμε να πάρουμε τον dongle και να το βάλουμε εδώ πέρα. Επίσης έχει κάτι άλλο αυτό. Σε αντίθεση με τον προηγούμενο που έχουμε, που νομίζω είναι 100 inches, αυτός είναι πιο wide, κάπως λέγεται, τον κάνει πιο φωτεινό και φτάνει μέχρι 150 inches. Που σημαίνει ότι στα 3 μέτρα έχει. Αυτή είναι 100 inches που έχουμε η οθόνη. Στα 3 μέτρα, που συνήθως είναι η απόσταση που το έχουμε, είναι για 150 inches. Οπότε παίζει ένα σενάριο να μπαίνει και στο τραπέζι εδώ μπροστά και μάλιστα επειδή έχει tilt και τέτοια αυτόματες ρυθμίσεις, με μικρή τέτοιες εδώ για το zoom και το focus, παίζει ένα σενάριο που μπορούμε να το βάλουμε στο πορτάκι από κάτω. Κατάλαβες, είναι ρομπότ. Τι κάνει, για δεν τραβάω την κονσόλα, δεν θα φέρω κονσόλες, θα συνδέσουμε το PC κατευθείαν. Έχουμε αυτό εδώ. Είναι εξίσου μακριά με το gaming PC, θα δούμε πώς δεν το κάνουμε. Δεν το έχουμε πράγμα. Μεγάλα καλώδια. Λοιπόν, στείνουμε. Στείνουμε. Τι κάνεις εκεί? Αφού είμαστε εδώ και το έχουμε το. Όχι, ότι είμαστε εδώ είμαστε. Το dongle, το BenQ. Ας το βάλω. Για να δούμε. Οπότε, αν είναι συμβατό κιόλας. Το χώνεις εδώ στο HDMI. Βασικά, βάζεις το. Την τροφοδοσία και το HDMI. Μπαίνουν και άλλα dongles που μπορεί να έχετε, αλλά αυτό είναι απόλυτα συμβατό επειδή είναι της BenQ.
Κάποιοι έχουν βάλει και έχουν πάρει προφοδοσία από την άλλη, αν δεν φτάνει αυτό. Ή τον χωρίς καπάκι ενδεχομένως να κλείσει. Αλλά... ή μπορεί να σπάσει μπορεί το καπάκι. Μπορεί να σπάσει το καπάκι για να δείξει τα σαμπτάκια. Μπράβο. On! Πάτα το. Oh. Τα ακούς? It's alive. Ήσυχο είναι. Α, κυρία. Εκεί πίσω, ναι, αλλά δεν υποστηρίζει το τέτοιο μας. Το τέτοιο μας. Το τέτοιο μας δεν το υποστηρίζει. Για να πάρει λίγο ύψος, γιατί είμαστε ψηλά, γιατί εκείνη τα κεφάλια μας μπροστά. Γιατί είναι ακριβώς, δες εδώ, ίσα ίσα πιάνει. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, πιο κοντό κατά πέρα. Πάρουμε λίγο... ένα τραπεζάκι κάπου μέχρι εδώ κάτι. Λοιπόν, να κάνω αυτή τη ρύθμιση πρώτα. Κάνε λίγο ρύθμιση, να σε καμαρώνω εγώ. Που το βιντάκι εδώ μπροστά που πάει πάνω κάτω, το πάτωμα κάτω. Εδώ είμαστε. Καλά είσαι. Εδώ είμαστε. Θα φτιάξει ένα τέτοιο, όχι. Εκεί. Ωραία, ωραία, ωραία. Τέλεια. Λίγο zoom. Εκεί είσαι, κούνα το λίγο. Μπράβο. Μια χαρά είσαι. Λίγο. Λοιπόν, 7 χρόνια μετά και αφού ισιώσαμε και τα ποδαράκια του projector αυτά εδώ πέρα τα οποία θέλανε ναι. Λίγο ίσιωμα, το φέραμε το. Λίγο την εστίαση κάνω τώρα. Το Keystone. Το FPS Game Mode να βάλεις on. Να το βάλω on. Να το κάνεις on για να μπορούμε να κάνουμε FPS Game. For optimal gaming immersion. Immersion. Έτοιμο. All signal searching. Καλή τύχη. Εδώ βλέπουμε τον Δημήτρη το να παίζει τώρα, γυμναστική με το Wii. Πάω να φέρω το καλώδιο να παίξουμε παιχνίδια. Όσο τώρα περιμένουμε, η λάμπα είναι 4 με 15.000 ώρες. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις που την έχεις βάλει. Στο Scrooge παρατήρησα τα καταστήματα λέει το έχουν μέγιστη 4.000, είναι ελάχιστη 4.000 ώρες. Σε σύγκριση με άλλους, είναι λίγο σύντομη, δηλαδή θα αλλάξεις. Αλλά εξαρτάται και πώς το χρησιμοποιείς. Εμείς το χρησιμοποιούμε πολύ λίγο εδώ, οπότε είναι για μια ζωή. Το χρησιμοποιούμε δηλαδή καμιά ταινία να δούμε. Κάνα πολύ εδώ, σπάνια κάνα παιχνίδι, εδώ, ναι. Μπράβο, στο σαλόνι τα καθόμαστε. Που πότε καθόμαστε στο σαλόνι. Τι έγινε Δημήτρη? Τι δείχνεις? Α, περίμενε. Τι έγινε Δημήτρη? Όλα καλά, 500 δοκιμές μετά. 4K 60 FPHz. 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 Αστιεύεσαι. Κλείσουμε κανένα φως εδώ να το κάνουμε πιο... να τον βάλω στο κλίμα, γιατί δεν τον πείσουμε, δηλαδή τη σειρά. Δεν θα τελειώσουμε ποτέ με αυτό το πράγμα. Ποια σειρά, ναι, σειρά. Τίποτα. Θα παίξουμε. Ναι, παιχνίδι θα παίξουμε. Έχω να πω ότι από όλους όσους είχαμε στο στούντιο νομίζω ότι είναι ο πιο φωτεινός και ο λίγο πιο καθαρός. Κάνει ένα μικρό Halloween, αλλά πολύ μικρό. Πού είναι λίγος. Έχει τρεβόλο ήχο, λέει. Συγκριτικά με το πρώτο projector HBQ που είχαν στείλει, που ήταν σαν να έβαζες τηλέφωνο το 85 το τέτοιο, αυτό είναι αισθητά, έχει λίγο κάτι να πει. Πόσες φορές έχεις παίξει Cyberpunk με το Gamepad? Ποτέ. Είναι ο λόγος που παίζεις εσύ Δημήτρη τώρα. Εγώ θα χαρώ απλά το οπτικό. Πόσες φορές έχεις παίξει Cyberpunk σε projector, πες μου όμως. Πρώτη. Okay, η εμπειρία είναι ωραία. Λοιπόν, tearing, δεν κάνει. Είμαστε λίγο κάτω από 60 FPS εδώ. Εδώ συστητά, αλλά... ο λόγος που πάρα Cyberpunk είναι επειδή έχει το driving το κομμάτι και άκουσα καλά σχόλια για το... ήταν ιδιαίτερα ευχάριστο σε racing games. Γι' αυτό έβαλα Cyberpunk. Λοιπόν, κάτσε να κάνω το εξής. Λοιπόν, τι έδεσες. Καλά, για ένα ηχιάκι. Όχι, είναι κομπλέ, για μικρό δωμάτιο. Τίμιο ήχο. Ναι, επίσης να αναφέρουμε ότι έχει... φυσικά μπορείς με HDMI να βάλεις το high resolution audio σου. Αυτό. Και υποστηρίζει τα πάντα. Νομίζω ότι κάποιος ο οποίος θα ασχοληθεί να πάρει projector θα βάλει αυτό το πράγμα. Dolby Atmos και τα σχετικά. Αλλιώς είναι λίγο κρίμα. Αλλά σε καμιά περίπτωση, όχι, για... καθόμαστε δίπλα, ας πούμε τώρα και. Με το χαμηλό σου στο 30%. Αυτό ακριβώς, είναι καλός ο ήχος. Επίσης να πω κάτι, λέγαμε άρα να πάρουμε 150 πανί. Είναι καλό το 100 για το μέγεθος του. Μια χαρά είναι, όχι, μια χαρά είναι. Λίγο στα φώτα και σε αυτά. Η αλήθεια ότι είναι μέρα και έχουμε λίγο απ' έξω, αν και έχουμε κλειστές όλες τις κουρτίνες συσκότησης, όλες τις κουρτίνες σκότσι. Κάτσε κάνω ένα zoom λίγο εκεί να φανούν το αυτοκίνητο, οι γυαλάδες και αυτά όπως φαίνεται λίγο, εντάξει όσο ναι, φαίνεται. Η φάση είναι ότι δεν είναι το καταλληλότερο παιχνίδι να τεστάρουμε για glare κλπ, γιατί μέχρι και το interface κάνει τεχνητό glare επάνω. Οπότε αν πας ας πούμε στο UI, κάτω αριστερά στα χιλιόμετρα για παράδειγμα, αυτό δεν είναι το projector. Είναι του παιχνιδιού. Θα βγω λίγο το παιχνίδι και θα δοκιμάσω να βάλω άλλες αναλύσεις και άλλα heads στον προτζέκτορα. Είχε κάποια settings να τα δω αυτά. Που ας πούμε πρώτα στα settings στο μενού του προτζέκτορα. Light source, σωστά, normal, game settings, εδώ είμαστε. Details adjustment. Τι σημαίνει αυτό? Συγελάσου. Το brightness είναι. Το βάζω off. Και φάσμα ότι ήταν off, ρε. Α, ναι, επειδή παίζαμε τέτοιο. Ωραία.
Ολίμαντ Adjustment will be reset. Μπράβο. Δεν πειράζει. Ξέρεις τι, είναι λίγο στο έτσι. Οπότε, για να ενεργοποιήσεις το φάσμα που παίρνει τις έξι αναλύσεις, τα έξτρα hertz κλπ, δεν μπορείς να έχεις τα αυτόματα adjustments που έχει. Οπότε τον πάω λίγο πίσω αυτόν απλά. Οπότε το νου σας, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα 120 και 240 hertz του projector, θα πρέπει να το έχετε στην απόλυτη ευθεία. Θα πρέπει να ρυθμίσετε το σπίτι σας. Ναι, παράδειγμα δες. Εντάξει, μπορείς να βάλεις. Έχει ωραία τρυποδάκια που έχουν βάση για projector, για παράδειγμα. Γιατί δες. Εντάξει, εγώ δεν το εκτίμησα. Πάμε στο Keystone τώρα, για παράδειγμα. Και δες, μόλις πειράξω το Keystone. Να το ισιώσω όπως το είχαμε πριν. Ωραία. Γίνεται και αυτόματο. Εντάξει, τώρα. Ποιος το έχει με αυτόματο, το έχει μόνιμο. Κανείς δεν το κάνει. Για πάμε τώρα εντάξει. Game Settings. Fast Mode είναι off. Οπότε, εντάξει, τώρα λίγο αυτό δεν μου αρέσει. Το Fast Mode. Να τα λέμε και αυτά. Δηλαδή για ποιο λόγο να με βάζει να έχω τη ρυθμίση και να με περιορίζει με αυτόν τον τρόπο. Αυτό δεν μου άρεσε καθόλου. Εδώ είναι τα profiles του projector. Κοιτάω μήπως. Όπα 240. Για να δούμε. Θα το πάρει. Ωραία. Λοιπόν, οπότε πάμε Doom Eternal. Με Gamepad πρέπει να πάρουμε. Ας είναι το mouse, έχουμε καλό. Τη Logitech. Μπορούμε να το φέρουμε. Αλλά keyboard. Πληκτρολόγιο είναι το πρόβλημα. Ναι, το ποντίκι δεν είναι θέμα. Πρόσφατα κάναμε το τεστ για τα 270, σωστά. Την περασμένη εβδομάδα την οθόνη. Πριν δύο εβδομάδες για τα παιδιά. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον. Κι όμως, 1080-240Hz. Nice. Νομίζω ότι θα το είχα κάπως έτσι εγώ αν έπαιζα, αλλά θα είχα keyboard mouse. Ναι, εννοείται. Και μπορείς να χρησιμοποιήσουμε και εκείνο το υπέροχο τέτοιο που μας έφερε ο φίλος. Το σταντάκι, ναι. Τι λέει. Πρες, ο μαλάκα, Doom Pro, ναι ρε μαλάκα, ίσως το καλύτερο παιχνίδι. Σέβομαι, φοράω καπέλο μόνο για να το βγάλω. Είναι λίγο surreal το frame rate για προτζέκτορα. Είναι σε φάση χαχα, ναι, προτζέκτορας, gaming, παιδιά έχουν φτάσει σε πολύ καλό επίπεδο. Είναι από τις πιο ευχάριστες gaming εμπειρίες που είχα, όχι σε προτζέκτορα, γενικά. Πρέπει να τον πάρω σπίτι να δοκιμάσω 3090, Θοδωρή. Αναγκαστικά. Σίγουρα. Θα πρέπει να την πάρω σπίτι. Αχα. Για κανένα 2-3 χρόνια υπολογίζω. Γιατί πρέπει να δω αν τα 240 Hz. Όχι, καταλαβαίνω. Είναι εκτενής τα τεστ που πρέπει να κάνεις. Long test. Long term. Σαν το COVID. Λοιπόν, πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα του ασύρματου εδώ πέρα. Με πληκτρολόγιο και ποντίκι. Πληκτρολόγιο μας έχει Logitech. Ποντίκι μας έχει. Logitech μας έχει Cooler Master. Ναι. Ήδη το έχουμε το εδώ. Ποντίκι. Το ποντίκι. Πληκτρολόγιο πρέπει να βρούμε, μια έτσι καλή λύση. Αλλά μόλις καταφέρουμε αυτό το πράγμα να το κάνουμε, πραγματικά όχι υπεραξίζει. Γιατί τώρα είναι ουσιαστικά σαν να έχουμε μια 120. Πόσα frames τώρα. Στα 100 κάτι είναι. Πάντως είναι πολύ smooth η εμπειρία. Επίσης να αναφέρω. Φτάνει. Επίσης να αναφέρω με το setting στα 1080p 240Hz, αν το βάλεις, 4ms delay. Το οποίο είναι gaming τηλεοράσεις τώρα είναι εκεί, gaming οθόνες είναι στα 2 εδώ και καιρό. Ναι. Αλλά τα 4ms είναι πολλά. Επίσης, λόγω του. Αυτό που θέλω να δοκιμάσω και δεν το βλέπω καθόλου και μ' αρέσει, είναι για να πιάσει τα 240Hz, έχει μία πατέντα με 4 quadrants, ναι, που παράγουν το τέτοιο που κάνουν ανανέωση. Οπότε όταν έχεις μικρότερη ανάλυση, χρησιμοποιεί λιγότερα και μπορεί να τα γυρίσεις πιο γρήγορα τέλος πάντων. Και χρησιμοποιεί 4 τη φορά για να έχει το παραπάνω refresh. Και ήθελα να δω τι αποτέλεσμα αυτό θα έχει σαν αίσθηση, σαν ghosting, trails κλπ. Και δεν παρατηρώ τίποτα. Αυτό είναι που μου αρέσει. Επίσης, το στούντιο εδώ δεν είναι πολύ σκοτεινό. Τώρα, αυτή τη στιγμή βλέπετε λίγο σκοτάδι από την κάμερα, μεν, αλλά είμαστε μηδέν φώτα με κουρτίνες σκότησης. Ναι, που πάλι μπαίνει φως από έξω. Μπαίνει αρκετό φως από έξω. Το καλύτερο θα ήταν να το κάναμε βράδυ, όντως. Ναι. Ναι, δηλαδή αυτό... είναι, είμαστε βαρά ήλιος εδώ. Όντως θα ήταν το καλύτερο για βράδυ και όντως βράδυ εδώ κάτω. Είναι πολύ ωραία. Είναι φωτεινή. Δείξε μία το μαύρο, ας πούμε, τώρα που πώς φαίνεται. Αυτό είναι φουλ μαύρο πάνω στο λευκό πανί. Μπράβο. Okay. Άναψε λίγο φώτα. Και αυτά είναι τα φώτα. Είναι αρκετά φωτεινό. Δηλαδή παρακολουθείς άνετα περιεχόμενα, ακόμη και με τα φώτα ανοιχτά. Εντάξει, όχι τόσο. Είναι πολύ πιο ευχάριστο τώρα και θα γίνει ακόμα πιο ευχάριστο βράδυ που είναι, το βράδυ θα είναι εντάξει, πολύ χαμηλότερος ο φωτισμός από εξωτερικές πηγές. Να το αναφέρουμε και αυτό γιατί έχει σημασία. Το πανί έχει σημασία. Είμαστε το budget to budget. Δυστυχώς, ναι, δεν έχουμε τείχο να το βάλουμε και πήραμε από αυτά που είναι έτοιμα και πήραμε το πιο μεγάλο που βρήκαμε τέλος πάντων και είναι αυτό. Δεν είναι η επιφάνεια ό,τι καλύτερο, είναι ok. Είναι και αυτό σημαντικό. Είναι λειτουργική. Ναι, έμεινα εντυπωσιασμένος. Α, την τιμή δεν ανέφερα. Σε δύο ελληνικά μαγαζιά το βρήκα, κοντά στα 1500 ευρώ. Για τα specs και για αυτά που δίνει, γιατί είναι κομπλέ για ταινίες. Για παιχνίδια είναι ακόμη πιο καλό το προηγούμενο που είχαμε τεστάρει. Παίζει, δεν το έχουμε βάλει εδώ τώρα. Και ναι, όχι, παλιά για να πάρεις αυτά τα specs ήταν πενταψήφιο. Μπράβο, μπράβο, PayQ!
Ωραία, αυτά κλείσε, κλείσε. Όχι, δεν κλείσε. Κλείσε τώρα. Λοιπόν, τώρα εγώ περίμενα να κάνω ένα zoom out εδώ. Τώρα αυτά είναι, τελειώσαμε. Δεν τελειώσαμε. Παίξε λίγο. Μετά θα σε βάλω να δεις τα τελευταία Witcher. Να ισιώσω κιόλας. Ακούς? Ναι. Τα τελευταία Witcher σε βάλω να δεις και μετά τελειώσαμε. Τι είναι το Witcher? Πιο εύκολο θα είναι να δεις τα Witcher με gamepad παρά να παίξεις τον Doom. Λοιπόν, τον άφησα 5 λεπτά. Βασικά λίγο παραπάνω, να δω τι έγινε. Α, ωραία, δες τον εδώ, τα είδε. Μπράβο, ρε. Ρε, Δημήτρη! Δημήτρη! Τι σε πήρε, ρε, με δουλεύεις! Πολύ καλό. Πω, μπράβο, είμαι έτοιμος να τα συζητήσουμε όλα. Άντε και στο...